Για το τριβέλι φούρνου με μοτσαρέλα χρειαζόμαστε 2 φλιτζάνια τριβέλι, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μισό κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 300 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, μισό φλιτζάνι κονιάκ, 2 κοφτές κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 φλιτζάνια φρέσκο γάλα ζεστό και 1 φλιτζάνι τριμμένη μοτσαρέλα. Λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστώ πρώτα το τριβέλι. Ένα νόστιμο ζυμαρικό που ταιριάζει με όλες τις σάλτσες και με λευκές και με κόκκινες και λόγω του σχήματός του η σάλτσα κολλάει επάνω και το κάνει φανταστικό. Θέλω λοιπόν λίγο λάδι στο τηγάνι μου. Μέσα ρίχνω το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Το αφήνω για ένα λεπτάκι να μαλακώσει. Θέλω μία σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη ή σπασμένη. Τραβάω στην άκρη όλο το κρεμμύδι. Άκρη, άκρη, άκρη. Και ρίχνω μέσα στο κέντρο τα μανιτάρια μου, που είναι φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε λεπτές φέτες. Μέσα πάει και το ψιλοκομμένο σκόρδο και τα αφήνω σε δυνατή φωτιά για 2-3 λεπτά. Κάνουμε ταυτόχρονα μία σάλτσα μανιταριών μαζί με μία μπεσαμέλ. Γίνονται ταυτόχρονα μέσα σε ένα τηγάνι. Θέλω όμως ένα μικρό κατσαρολάκι για να ζεστάνω λίγο το γάλα μου. Αλλά το πιπερώνουμε τα μανιτάρια. Και μια που έχω και το νερό των ζυμαρικών εδώ, θα βάλω αλατάκι και στο νερό των ζυμαρικών. Και θα το βάλω και αυτό να πάρει βράση. Το έχω ζεστάνει για να κάνουμε γρήγορα. Και λίγο πιπέρι στα μανιτάρια μου. Και μια σάλτσα μανιταριών φωνάζει από χιλιόμετρα μακριά για πρεζούλα μοσχοκάριδο. Σβήστε τα μανιτάρια με λίγο κονιάκ. Και αφήστε το να εξατμιστεί τελείως και να κρατήσει μόνο τα αρώματα. Είναι φανταστικός ο συνδυασμός. Και τώρα είναι η ώρα που θα πασπαλίσω με 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι τα μανιτάρια μου. Ψήστε μου καλά το αλεύρι για 1 λεπτό. Μόλις ζεσταθεί το γάλα μου, δεν θέλω να βράσει, θα ρίξω το ζεστό γάλα στη σάλτσα μανιταριών και θα ανακατέψω σε πολύ χαμηλή φωτιά για 1 λεπτάκι. Το νερό έβρασε και πάμε να βάλουμε μέσα τα ζυμαρικά μας. Τριβέλι από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Με προτινόμενο χρόνο βρασμού από 11 μέχρι 12 λεπτά για να παραμένουν al dente. Θα βάλω μέσα 2 φλιτζάνια τριβέλι. Τα συγκεκριμένα ζυμαρικά είναι ιδανικά και για ένα ωραίο ελαφρύ γεύμα, όπως μια μακαρονοσαλάτα. Η σάλτσα μου είναι έτοιμη, μόλις πάρει βράση τη σβήνω. Επειδή θα τα βάλουμε στο φούρνο όμως, θα τα βράσουμε λιγότερο από 11 λεπτά. Θα τα βράσουμε γύρω στα 6 με 7 λεπτά. Ανάβω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς, στον αέρα και θα ψήσω στη μεσαία σχάρα. Από την ώρα που θα βάλω το ταψί με το τριβέλι στο φούρνο, δεν θέλει πάνω από 20 λεπτά. Και γρήγορο, και εύκολο, και πεντανόστιμο. Και θα χρειαστώ τριμμένη μοτσαρέλα να λιώσει ωραία μέσα στο τριβέλι και να γίνει φανταστικό το φαγητό μου. Είναι από φρέσκο αγελαδινό γάλα, χωρίς καθόλου συντηρητικά. Απλώνεται εύκολα, ροδίζει υπέροχα και λιώνει τέλεια.
και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα και τα βγάζω αμέσως τώρα. Θέλω μία σταγόνα λαδάκι μέσα στο ταψί μου. Μικρό ταψί. Και όπως είναι τα ζυμαρικά μου στην κατσαρόλα, στραγγίζω και ρίχνω μέσα στο ταψί. Ρίχνω από πάνω και τη σάλτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που αγκαλιάζει το ζυμαρικό τη σάλτσα, λόγω του σχήματος που είναι σαν έλικας και μπαίνει η σάλτσα μέσα σε κάθε πτυχή του ζυμαρικού. Ωραίο ανακάτεμα. Και πάμε για τη μοτσαρέλα μας. Το μυστικό της ιταλικής συνταγής είναι η εξαιρετική ελαστικότητα της μοτσαρέλας. Γι' αυτό μόλις μπει μέσα στο ζυμαρικό μου που είναι ζεστό, αρχίζει και λιώνει και τσιχλώνει το τυρί μου. Ανακατεύω τη μισή μοτσαρέλα μέσα και την υπόλοιπη από πάνω. Μπαίνει στο φούρνο για περίπου 20 λεπτά μέχρι να λιώσει το τυράκι και αυτό πρέπει να το φάτε ζεστό, δεν θέλω να το ψήσετε και να το αφήσετε να περιμένει. Τώρα που είναι ζεστό πρέπει να το σερβίρεις. Και μη σε πειράζει αν δεν βγαίνει κομμάτι, γιατί αν βγαίνει κομμάτι πάει να πει ότι έχει στεγνώσει πολύ. Έτσι θα βγει τέλειο. Με τα τσιχλωτά του τα τυράκια και φανταστικό. Πονογείο. Αυτά είναι τα αγαπημένα ζυμαρικά των παιδιών. Και των μεγάλων παιδιών ενίοτε. Φτιάξτε το και απολαύστε το. Ζεστό και λαχταριστό.